Πάμε στην αποφώνηση του Δελτίου με μετεκλογικά σχόλια Βεβαίως. Και ανάλυση από τον Στέργιο Κατηχορίτη να μας βοηθήσει λίγο να αποτυπωθεί το μετεκλογικό κλίμα. Καλησπέρα κύριε Κατηχορίτη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Το ζητούμενο τώρα δεν είναι μόνο αν θα βρει σωστό κυβερνητικό σχήμα ο Τσίπρας, είναι και το αν θα βρεθεί και το αντίπαλο δέος για τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, πράγματι, γιατί από τη μία μεριά πράγματι διαθέτει, ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει αρκετά στελέχη τα οποία έχουν αυτό το λεγόμενο αγγλοσαξονικά track record, δηλαδή το ιστορικό μητρό, τη δυνατότητα. Έχει επίσης την ευχαίρεια να επιλέξει και από τον ευρύτερο χώρο, δεν χρειάζεται να είναι και καλά κομματικά στελέχη ή βουλευτές. Αλλά φτάνει να είναι αξιόλογοι άνθρωποι πάνω στο αντικείμενο που θα αναλάβουν. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Τώρα, από την άλλη μεριά, για το δεύτερο στοιχείο το οποίο λέτε, πράγματι έχει αρχίσει μια φάση εσωστρέφειας, καθόλου συμπαθής, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στην πραγματικότητα το πιο ισχυρό κομμάτι αναλογίας με το κοινωνικό ισοδύναμο των πολιτικών κομμάτων. Εκπροσωπεί το μεσαίο, τον αστικό χώρο. Υπό την έννοια αυτή, το να βρίσκεται σε αυτή την εσωστρέφεια δεν είναι και τόσο συμπαθές για το πολιτικό σύστημα. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορέσουν να βρουν μια άκρη πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είναι ανάγκη και στην κατάσταση και στην εποχή που βρισκόμαστε. Yes. Από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι προοπτικές, κύριε Κατηχορίτη? Η κυβέρνηση θα σχηματιστεί ως ονούπο, οι εταίροι πιέζουν για εφαρμογή του μνημονίου και όλα αυτά σε βάρος της πλάτης των Ελλήνων πολιτών. Η κυβέρνηση θα σχηματιστεί από στιγμή σε στιγμή. Υπάρχουν ήδη, ας πούμε, τέλος πάντων, αρκετά ονόματα που θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε, τα οποία οπωσδήποτε θα είναι, όπως είναι ο κ. Αποστόλου, επειδή είναι πατριώτης, γι' αυτό το λέω, θα είναι, παραμένει δηλαδή σε αυτό το Υπουργείο, και διάφοροι άλλοι. Τώρα, από την άλλη μεριά, όπως και να το κάνουμε, αυτή η ιστορία της εξέλιξης των μνημονίων από πρώτο σε δεύτερο και από δεύτερο τελικά σε τρίτο, ήταν εκ των πραγμάτων προειλημμένη, προαποφασισμένη. Η αποτυχία του πρώτου και του δεύτερου συσσόρευσε δεινά στο τρίτο μνημόνιο. Και τώρα έχει έρθει όλο το φορτίο μαζί. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι έρχεται ένας Αρμαγεδόνας. Πραγματικά. Οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν είναι πάρα πολύ λίγες. Πάρα πολύ λίγες. Γιατί είδατε και ο Ντάισεμπλουκ και όλοι οι υπόλοιποι που είπαν μην τολμήσετε να κουνήσετε από το μνημόνιο. Μένουν λοιπόν τα 75 προαπαιτούμενα, στα οποία μπορεί κανένας μέσα από μια καλή, αν θέλετε, διαπραγμάτευση να πετύχει ορισμένα ελαφρυντικά. Τι άλλο μπορεί να πει κανένας σε αυτό το τερατώδες πράγμα που λέγεται τρίτο μνημόνιο? Κύριε Κατηχορίτη, εκτός από όλα αυτά που έχουν σχέση αμιγώς με την εφαρμογή του μνημονίου σε ολόκληρη την επικράτεια, επειδή γνωρίζω ότι παρατηρείτε και προσέχετε και τα θέματα της περιφέρειας Στερεάς, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και λίγο βαρύτητα πλέον στο πώς θα αναπτυχθεί και η Στερεά Ελλάδα. Εδώ είναι ο τόπος που μεγαλώσαμε, εδώ είναι ο τόπος που μας ενδιαφέρει, εδώ ζούμε και πρέπει να την προσέχουμε. Παρατηρούμε ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση η κατανομή είναι 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 4 της Νέας Δημοκρατίας και 2 της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση για την περιφέρεια? Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα παλιά στεγανά, ας πούμε, των ταξικών διαχωρισμών, αν θέλετε, έχουν αμβλυνθεί αρκετά. Οι πολύ βαθείς διαχωρισμοί δεν υπάρχουν και μάλλον αυτό ευνοεί το να υπάρξει μια συνεννόηση, μια συμφωνία, μια σύμπνοια και μια συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων σε επίπεδο περιφέρειας. Πράγματι, η Στερεά Ελλάδα είναι μία από τις πιο αδικημένες, αν θέλετε, εξαιτίας της λογικής των ανθρώπων που υπήρχαν και των ανθρώπων που διοικούσαν. Ενώ το έχουμε ξαναπεί, έχω πει την αποψή μου ότι η Στερεά Ελλάδα είναι ένα Στράσμπουργκ, δηλαδή μια διέλευση που μπορεί και μόνο η διέλευση, ο άξονας που συνδέει αυτή τη χώρα, ας πούμε, με την Ευρώπη ακόμα. Τα ξέρετε αυτά, τα βλέπετε.
θα μπορούσε να έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Έχει, μια, έχει ένα πολύ μεγάλο δώρο καταρχήν, έχει τις περισσότερες ιαματικές πηγές. Έχει άλλου είδους δυνατότητες, έχει αγροτικά προϊόντα, έχει οργάνωση. Αλλά δυστυχώς, είτε δεν έχει προσεχθεί πολύ, είτε εμείς οι ίδιοι που πράγματι γεννηθήκαμε εκεί, μεγαλώσαμε στη Στερεά Ελλάδα, στη Λαμία, στη Φτιότιδα, πράγματι δεν τα καταφέραμε και τόσο καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, φτάνει να ανασκουμποθούμε όλοι και να μπορέσουμε να δούμε τα σημεία από τα οποία μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στο σύγχρονο γίγνεσθε. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλά γιατί έχουμε ασχοληθεί. Είναι γνωστά. Η σύμπνοια είναι το βασικό, το κύριε Κατηχωρήτη. Εν πάση περιπτώσει, κάποια άλλη φορά νομίζω ότι μπορούμε, γιατί μας χρειάζεται πολύ χρόνο να αναπτύξουμε τις απόψεις αυτές. Ωραία, σας ευχαριστούμε κύριε Κατηχωρήτη. Καλό βράδυ από την Ταμία. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά σας. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Με τις χρήσιμες τοποθετήσεις.